σήμερα εδώ στο Παρίσι, στην μεγάλη αμυντική έκθεση, την Eurosatory, να εγγενιάζω το ελληνικό περίπτερο, το περίπτερο των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών. Και μάλιστα να έχω και μια δεύτερη μεγάλη χαρά, να είναι δίπλα μου, μαζί μου, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ήθελα να πω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα σήμερα για τις ελληνικές αμυντικές επιχειρήσεις, διότι για πρώτη φορά μετά την κρίση έχουμε ένα ενιαίο ελληνικό περίπτερο υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχουμε δηλαδή μια μεγαλύτερη και διακριτή παρουσία σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή αμυντική έκθεση. Δίνουμε το αποτύπωμα, το δικό μας το ελληνικό αποτύπωμα. Τη δυνατότητά μας να μετάσχουμε και εμείς οι Έλληνες, η πατρίδα μας, στην συλλογική προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δημιουργήσουμε μια στρατηγική αυτονομία. Έχω πει βεβαίως πάντοτε ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κατά αντίστοιξη με το ΝΑΤΟ, αντίθετα είναι σε μια συνεργατική φάση. Είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, πολύ πρόσφατα με μια συντριπτική πλειοψηφία, με πλειοψηφία 80 και 90% ψηφίστηκε η δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, του ΕΛΚΑΚ. Θεωρούμε ότι το ΕΛΚΑΚ θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της χρηματοδότησης, των αναγκών των γενικών επιτελείων και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος. Και μάλιστα θα είναι μεγάλη μας χαρά πολύ σύντομα να καλωσορίσουμε και την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτό το οικοσύστημα, μαζί βεβαίως με εταιρείες άλλων φιλικών χωρών όπως η Γαλλία. Καταλήγω λέγοντας ότι ήταν μεγάλη τιμή για μένα που ο ομόλογός μου, ο Γάλλος Υπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, μου ζήτησε μαζί με τον Υπουργό Αμήνης του Λιβάνου να ανοίξουμε αυτή την μεγάλη έκθεση, να εγκαινιάσουμε αυτή την μεγάλη έκθεση μαζί. Θα τον συναντήσω σε λίγο. Όμως δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω καταληκτικά το πόσο σημαντικό βήμα είναι για τις ελληνικές επιχειρήσεις η σημαντική τους παρουσία σήμερα εδώ στο Παρίσι. Και πάλι ευχαριστώ πολύ.